Να περάσουμε σε έναν μεγάλο πόλεμο που δώσαμε φέτος με τις φλόγες. Αναφέρομαι, βρισκόμαστε τέλη Οκτωβρίου, η αντιπυρική περίοδος τυπικά έχει τελειώσει, αλλά η ουσιαστική προστασία και η φύλαξη των δασών μας δεν τελειώνει ποτέ. Κοντά μας, μέσω Skype για αυτή τη συζήτηση, βρίσκεται ο κύριος Βαγγέλης Κουντούφας, είναι Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή και την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το δασικό τομέα. Κύριε Κουντούφα, μην ήταν λίγο διστακτική στην αρχή αν η αντιπυρική περίοδος έχει τελειώσει ή και όχι, γιατί πλέον πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει λόγω κλιματικής αλλαγής ή κρίσης. Χρησιμοποιήστε τον όρο όπως θέλετε εσείς. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι αυτό που πρέπει να προτεραιοποιήσουμε αυτήν την περίοδο. Καταρχήν να πω ότι τυπικά η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Φέτος δεν έχει τελειώσει και ουσιαστικά. Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ξεκινάει 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκάτου. Όμως με όλη αυτή την παρατεταμένη ανομβρία και ξηρασία που επικρατεί, μόνο τυπικό δεν είναι το κλείσιμο, το αναμενόμενο κλείσιμο της αντιπυρικής περίοδου και ενώ βρισκόμαστε και έχουμε ξεπεράσει τα μέσα Οκτωβρίου. Ναι, μεν πέφτει η θερμοκρασία, ήδη έχουμε θυελώδεις βοριάδες, αλλά έχουμε παρατεταμένη ανομβρία και ξηρασία. Αυτό το είχαμε όλο το καλοκαίρι φέτος. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Σκεφτείτε ότι είχαμε περίπου συνεχόμενα πάνω από 47-50 μέρες που η θερμοκρασία και ειδικά στα κρίσιμα οικοσυστήματα και της Αττικής αλλά και όλων αυτών των περιοχών που είναι σε πρώτη επικινδυνότητα από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς δεν έλεγε να πέσει κάτω από 35 βαθμούς Κελσίου και αυτό σε συνδυασμό με όλη αυτή την παρατεταμένη ανοβρία καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσε ένα εκρηκτικό κλίμα που ήταν ευνοϊκό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Δημιουργούσε, όπως είπατε, ένα εκρηκτικό κλίμα το οποίο παρακολουθούσαμε όλοι με κομμένη την ανάσα. Επομένως, μήπως τώρα να μας πείτε ποια είναι η εικόνα των δασών αυτή την στιγμή. Θα σας πω και θα σας μιλήσω εντελώς ειλικρινά. Δυστυχώς, για σειρά δεκαετιών, η ελληνική πολιτεία και το φυσικό περιβάλλον και μέσα σε αυτό φυσικά και το δασικό περιβάλλον, αλλά γενικότερα τον πρωτογενή τομέα, τον είχε καταλήψει εντελώς στην τύχη του. Κανείς δεν ασχολιόταν με σχεδιασμό, με οργάνωση για τα δάση μας, για τα δασικά μας οικοσυστήματα, επενδύοντας μόνο τις ώρες και τις ημέρες που δημιουργούνταν θόρυβος λόγω των μεγάλων περιστατικών ακραίων φυσικών καταστροφών, είτε δασικές πυρκαγιές είτε πλημμύρες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία επένδυση σχεδόν στην πρόληψη. Ευτυχώς και λόγω και της κλιματικής κρίσης, τα τρία τελευταία χρόνια η ελληνική πολιτεία έχει σκύψει και επενδύει με πολύ μεγάλα ποσά και πιστώσεις πάνω στον τομέα πρόληψης. Οπότε κύριε Κουντούφα, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται διαχείριση στα περισσότερα δάση της χώρας, κάτι που είναι και δεδομένο λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε και εσείς. Τι κίνητρα έχουν δοθεί σε αυτές τις περιοχές? Κοιτάξτε, θα σας πω. Όπως είπα πριν, ο πρωτογενής τομέας είχε εγκαταληφθεί με αποτέλεσμα να έχουν εγκαταληφθεί και όλοι οι δασόβοι και οι παραδασόβοι πληθυσμοί που ζούσαν και αναπτύσσονταν μέσα στο δάσος, με κυρίαρχο τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα δάση μας, τα δασικά οικοσυστήματα, να μην διαχειρίζονται καθόλου για πολλές δεκαετίες. Τι είχε ως επακόλουθο αυτό? Συσσόρευση βιομάζας, υπερβάλλουσα δασική βιομάζα, τα δάση μας να μετατρέπονται σε ζούγκλα και έτσι ένα περιστατικό δασικής πυρκαγιάς εκμεταλλευόμενο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τις δύσκολες μετεωρολογικές θερμοκρασίες, πολύ εύκολα από ένα συνηθισμένο περιστατικό δασικής πυρκαγιάς εξελίσσονταν σε μέγα περιστατικό. Προσέξτε,
Όταν λέω συνηθισμένο περιστατικό πυρκαγιάς, θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η χώρα μας είναι μεσογειακή χώρα. Η βλάστησή της είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις δασικές πυρκαγιές. Αυτό όμως είναι τελείως διαφορετικό από το να έχουμε ένα σύνηθες περιστατικό δασικό πυρκαγιάς που θα εκδηλωθεί και θα αντιμετωπιστεί σε σχέση με το να έχουμε σε εξέλιξη ένα περιστατικό που ξεκινάει ως περιστατικό, εξελίσσεται σε μέγα περιστατικό με αποτέλεσμα να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, να απειλεί μεγάλες καταστροφές φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά να απειλεί ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινη περιουσία, που όπως καταλαβαίνετε αυτό ξεφεύγει από την φυσική καταστροφή και πηγαίνουμε στην ανθρώπινη τραγωδία. Επομένως, κύριε Κουντούφαλ, αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και τα λάθη και τις αλληγορίες του παρελθόντος και τα σημάδια της κλιματικής κρίσης που ήρθαν για να μείνουν, ποια θα λέγατε ότι είναι τα βασικά σημεία της δασικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουμε? Θα ξεκινήσω με το εξής και θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Πρέπει όλα μας τα δάση, όλα τα δασικά οικοσυστήματα να μπουν σε διαχείριση. Εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες από τη δασική υπηρεσία και η υλοποίηση του περιεχομένου τους από τους ενισχυμένους πλέον δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας που θα μπορούν να συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες και να δημιουργούν τα λεγόμενα συνεργατικά σχήματα, τα λεγόμενα αυτά που λέμε ισχύ, προκειμένου τα υβριδικά συνεργατικά σχήματα, τα οποία σε απόλυτη ισονομία εταιρεία ιδιωτική και δασικό συνεταιρισμό εργασίας θα μπορεί με επένδυση σε μέσα και υποδομές να μπει και να διαχειριστεί τα δάση μας. Και επειδή, όπως είπατε, είστε ειλικρινείς, πριν περάσουμε στο δεύτερο βήμα που πρέπει, σε αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στην δασική μας πολιτική, να μας πείτε πόσο κοντά βρισκόμαστε σε αυτό και αν ενδεχομένως στην επόμενη καλοκαιρινή περίοδο μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι. Έχουμε ξεκινήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος το 2024 νομοθέτησε ειδικές διατάξεις με το νόμο 5106 του 2024, προκειμένου όλα αυτά που λέμε σήμερα και ακούγονται σε όλους σας να πάρουν σάρκα και οστά. Νομοθέτησε λοιπόν ειδικές διατάξεις. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων υπουργικών αποφάσεων, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Ήδη έχουμε δημοπρατήσει και βαίνουμε προς ολοκλήρωση των διαχειριστικών μελετών για όλα τα δασικά οικοσύστηματα της Αττικής, κρίσιμα της Βοιωτίας, πολύ κρίσιμα της Πελοποννήσου, ώστε από την επόμενη περίοδο, από το επόμενο έτος, να μπούμε στην υλοποίηση. Και επίσης εξασφαλίστηκε με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργού Περιβάλλοντος, του κ. Σκυλακάκη, μια πολύ μεγάλη πίστοση του ύψους των 15 εκατομμυρίων ευρώ από τους ρήπους, προκειμένου να συνταχθούν επιπλέον διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δάση που δεν είχαν διαχειριστεί όλες αυτές τις δεκαετίες, ώστε πολύ γρήγορα να πάμε στην πραγματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών. Θα πρέπει όμως δεύτερο βήμα να είναι η συνέχεια όλων των έργων πρόληψης που έχουμε ονοματίσει αυτά τα χρόνια με την κωδική ονομασία Αντινέρο, δηλαδή καθαρισμός κρίσιμων δασικών οικοσυστημάτων, παίρνοντας την κρίσιμη αυτή δασική βιομάζα, όχι στο σύνολό της. Αφήνουμε αυτό που πρέπει να αφήσουμε σε ένα δασικό οικοσύστημα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το δάσος δεν είναι αυλή, δεν είναι οικόπεδο που καθαρίζεται και δεν υπάρχει τίποτα. Σαφώς και θα μείνει, διότι αναφερόμαστε σε οικοσύστημα που θα πρέπει να λειτουργεί η ανακύκλωση, θα πρέπει η πανίδα, η άγρια ζωή να βρίσκει τους κατάλληλους οικοτόπους για να αναπτύσσεται και να ζει. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως επίσης η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, η συντήρηση των ατυπηρικών ζωνών, οι υδατοδεξαμενές, τα πυροφυλάκια, οι μεικτές ατυπηρικές ζώνες, δηλαδή γυμνές και στεγασμένες ζώνες, και επίσης θέλω να πω ότι ένας πολύ μεγάλος πυλώνας είναι και η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας, ώστε να έχουμε συνεχή παρουσία στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να είναι τα όργανα
οι γνώστες του δασικού οικοσυστήματος συνεχώς στην Ήπεθρο, ενδυναμωμένοι με μέσα και υποδομές, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Κουντούφα, είχαμε... όλα αυτά είναι μια σειρά από βήματα, από πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μην θρυνήσουμε νέες απώλειες στα δασικά μας οικοσυστήματα. Αλλά σε αυτά που αυτή τη στιγμή έχουν καεί, πιστεύετε ότι υπάρχει η δυνατότητα αναγέννησής τους, σώζονται ή στην πραγματικότητα έχουν καταστραφεί? Όχι, εγώ παραμένω πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι σε πολλά από τα δασικά μας οικοσυστήματα η φύση θα λειτουργήσει. Ο δικός μας ο ρόλος και ο στόχος είναι εμείς να εξασφαλίσουμε εκείνες τις συνθήκες ώστε η φύση να λειτουργήσει. Mm-hmm. Και τι λέω με αυτό, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα απαραίτητα έργα. Να μείνει το έδαφος στη θέση του, να μην φύγει από εκεί, άρα να μην έχουμε διάβρωση του εδάφους, είναι τα λεγόμενα αντιδιαβρωτικά έργα. Θα πρέπει να κρατήσουμε τα φερτά υλικά στα ρέματα, ώστε να μην έχουμε τις καταστροφές στους οικισμούς στα κατάντη, είναι τα λεγόμενα αντιπλημμυρικά έργα, και να εντοπίσουμε εκείνες τις επιφάνειες όπου η φύση, λόγω του γεγονότος ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο το έδαφος, το οικοσύστημα έχει διπλοκαεί, τριπλοκαεί και σε πολλές περιπτώσεις τέτραπλοκαεί, σε αυτές τις περιπτώσεις να επέμβουμε, να τη βοηθήσουμε τη φύση με τεχνητή αναδάσωση, να ξεφύγουμε από την μονοκαλλιέργεια, να ενδυναμώσουμε τα δασικά μας οικοσυστήματα, όχι βιάζοντας τη φύση, αλλά εισάγοντας πλατύφυλλα είδη αυτόχθονα της ελληνικής χλωρίδας, ώστε τα δασικά μας οικοσυστήματα να γίνουν περισσότερο ανθεκτικά έναντι των φυσικών καταστροφών, αλλά και πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο αισθητικά, και να βάλουμε τον κόσμο συνειδητά μέσα στο δάσος, να τους κάνουμε κοινωνούς και συμμέτοχους, ώστε όλοι μαζί, όταν χρειάζεται, με σχέδιο, ψυχραιμία και οργάνωση, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια φυσική καταστροφή. Προσέξτε, τα πράγματα στο μέλλον δεν θα είναι εύκολα, θα είναι πολύ δύσκολα. Εάν συνεχίσει αυτή η κλιματική κρίση και δεν παρθούν μέτρα τα οποία τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων θα περάσουν τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες για να έχουν αποτελέσματα, θα πρέπει να είμαστε προσαρμοσμένοι και οργανωμένοι να αντιμετωπίσουμε τέτοια ακραία φαινόμενα. Κύριε Κουντούφα, κρατάμε αυτήν την προτροπή ως μια συμβουλή, γιατί όπως είπατε και ο πολίτης από την πλευρά του πρέπει να είναι ενεργός μέσα σε αυτό, μέσα στα δασικά μας οικοσυστήματα, και σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα βρεθήκατε κοντά μας για αυτήν την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.